Παναγία μου. Αυτά τα λασπωμένα αποτυπώματα θα μου οδηγήσουν ασφαλώς στη βασίλισσα της χολέρας. Ποια είναι αυτή η πολύ καταγουζίδα εσύ? Τον κακό στον καιρό, αλλά δε στάτη Μιώνα που τολμάς και βγάζεις και γλώσσα. Μα καλά έχεις συνειδητοποιήσει, Κασόνα, ότι έχεις μετατρέψει την οικία μου σε ένα τεράστιο κάδο απορριμμάτων? Τώρα τι θέλετε, σου πω τα γνωστά? Θα σου πω τα γνωστά. Στη μεριά μου, μάγκα μου, κάνω ό,τι κουστάρω. Ποια μεριά σου? Ορίστε χάλι η κουζίνα που τη μοιραζόμαστε από κοινού. Αν στο σαλόνι οι λασπωμένες παντμασιές που είναι ολούθε. Αυτές τις ολούθε δεν τις έχω κάνει εγώ. Η Πέγγι πρέπει να τις έχει κάνει. Και στο είπα μόλι βρωμιάρα, καθάρισε την πότα σου εκεί στο πατάκι. Να μου κάνεις τη χάρη, Φιλενάδη, οι παντμασιές είναι δικές σου. Κοιτάξτε, κύριε Βεζένα, τέτοια, πάρτε το ποτήρι. Βάλτε το πάνω στο ποτύπωμα και κάντε εξακρίβωση. Και μετά πάρε και το δικό μου το ποτίνι, βάλ το δίπλα, βάλ το και μέσα στη μούρη σου και κάνε και τη σύγκριση. Άμα σας πάρω με το ποτίνι θα σας φύγει το κοφίνι. Ίσα ρε άντρα μεγάλε, ομοιοκατάληκτε. Κακό στον καιρό, γυναίκα νοικοκύρευτη, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία μου, ορίστε, στίβματα πιάτα στον οροχήτη. Η πανήγυρη των μικροβίων. Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι από την πολλή βρωμιά θα έχουν αποθάνει και τα μικρόβια. Κατάλαβες, Πέγγι μου, αυτά ακούω. Μύρλα όλη μέρα, σε πολύ συγχύζομαι, ρε παιδί μου, πολύ. Πάντως, Ρελενάκι μου, το σπίτι το έχεις κάνει πορνείο, μην το πω μπορδέλο. Προσέξτε τη γλώσσα σας, γκαρσόνα, δε. Μου φτάνει η ακαταστασία της γκαρσόνας, α! Ε, τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου, είμαι ακατάστατη. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω τίποτα? Στο κάτω-κάτω έχω τόσα προσόντα που αυτό το μικρό ελαττωματάκι φαντάζει αμεληταίο. Δεν έχεις κανένα προσόν, γι' αυτό αυτή η ελαττωματάρα φαντάζει τεραστία. Άντε να έρθει το ματινάκι, γιατί το στρώνε στη λάντζα, Ελένητσα μου, το ματινάκι και κάνει το σπίτι σένιο. Εκεί θα καταντήσω ο Τάλας, να περιμένω με ανυπομονησία την επάνωδο της βλαμμένης γειτονοπούλας. Και δεν μου λες ρε Τάλα, αφού έχεις τα τάλαρα, γιατί δεν παίρνει μια επιδέτρια? Θα σας πάρουμε και υπηρεσία, κυρία Βλαχάρα. Ναι, άντρα μου, κολόνα του σπιτιού μου, έτσι σε θέλω, να με έχεις τα όπα όπα. Στα όπα όπα σιχά και σε ζηλεύανε. Όπα, έλα, έλα, σταματήστε τους γελίους αστερισμούς. Άντε, αν και αυτό το περί υπηρεσίας θα πρέπει να το σκεφτώ σοβαρά, φοβούμαι. Να σου πω, άμα φοβούσε, να πάρεις τηλέφωνο αυτά τα γραφεία που διακινούν οι υπηρέτριες. Άντε πια, γιατί κι εγώ τι νομίζεις? Την μπορώ την ακαταστασία? Δεν την μπορώ. Είσαι εσύ μια, είσαι εσύ μια και δυόμη σου πω. Πάντως, αυτά τα γραφεία εγώ δεν τα εμπιστεύομαι, γιατί έχω ακούσει πολλά ότι γίνονται, κυρίως περικλοπών. Δεν θα βάλω εγώ σε κίνδυνο τις βυζαντινές μου εικόνες. Αν είναι να βρω μια υπηρεσία, θα πρέπει να μου τη συστήσει κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης.